Τι κάνατε, καλώς ήρθατε! Είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα κάνουμε πάλι μαζί γλώσσα. Γι' αυτό θέλω πάλι να φέρετε τα βιβλία της γλώσσας, το χοντρό αυτό εδώ και το λεπτό και να τα έχουμε μαζί μας. Επίσης θα φέρετε πάλι την κασετίνα σας γιατί θα χρειαστούμε ένα μολυβάκι ξυσμένο, τη γομίτσα μας και δύο ξυλοπογές. Είπαμε την πράσινη και την μπλε. Λοιπόν, θέλετε να σας πω σήμερα ποιο καινούριο γραμματάκι θα μάθουμε. Ποια είχαμε μάθει την προηγούμενη φορά, θυμάστε. Είστε πολύ καλή, θυμάστε πολύ καλά. Είχαμε μάθει το ρ. Σήμερα θα μάθουμε το ι. Το ι το μπαστούνάκι. Ή το ι το υποπόταμο, όπω το λέμε. Επειδή ο υποπόταμο ξεκινάει από αυτό το ι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πίνακα να δούμε πώ το γράφουμε αυτό το γραμματάκι. Εντάξει, για να ξεκινήσουμε. Το ι το κεφαλαίο, το μεγάλο, όπω όλα τα κεφαλαία, θα κουμπάει και στην πάνω γραμμή και στην κάτω. Και ξεκινάμε από πάνω προ τα κάτω. Σα θυμίζω, δίνουμε προσοχή στη φορά για να κάνουμε όμορφα γράμματα και για να μην κουράζεται το χεράκι μα, εντάξει. Ξεκινάω λοιπόν από πάνω και τραβάω μια γραμμούλα μέχρι κάτω. Να κουμπίσει και πάνω και κάτω. Αυτό είναι το ή το μεγάλο, το κεφαλαίο. Εύκολο, έτσι. Μία γραμμούλα. Πολύ ωραία. Και το ή το μικρό, όπως τα περισσότερα, τα περισσότερα μικρά γραμματάκια, ξεκινάνε από τη μέση της γραμμής. Οπότε, ξεκινάω να δείξω πώς είναι. Ξεκινάω από τη μέση της γραμμής και κάνω, κατεβαίνω προς τα κάνω και κάνω ένα μπαστούνάκι. Το ίδιο το μπαστούνάκι το λένε άλλωστε καμιά φορά. Δεν θέλω να είναι, να πετάει στη γραμμή, ακουμπάει. Ούτε να είναι έτσι, ούτε να είναι έτσι. Χ αυτά. Ωραία. Λοιπόν, για να το κάνουμε στον αέρα, εύκολο νομίζω. Το ή το μεγάλο, το κεφαλαίο, από πάνω προς τα κάτω. Και το ή το μπαστούνάκι, το μικρό, μια γραμμούλα που κάνει ένα μπαστούνάκι, γυρνάει λίγο στο τέλος. Λοιπόν, τώρα θέλω να φτιάξουμε παρεούλες με το ή του υποπότομου, το ή υποπότομο, το, το μπαστούνάκι, με τα γραμματάκια που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Ποια είναι αυτά τα γραμματάκια, για να θυμηθούμε από την αρχή ποιο έχουμε μάθει πρώτα. Έχουμε μάθει το Σωστά. Έχουμε μάθει το π, παπί. Έχουμε μάθει το. Ποιο ήταν μετά, θυμάστε. Το σ. Ο τάσο το σαλιγκάρι, αν θυμάστε. Πολύ ωραία. Μετά το κ. Με το κόκκινο σαπακάκι, τον κύριο. Μετά το ν. Και στο προηγούμενο μάθημά μα είπαμε μάθουμε το ρ. Για πάμε να τα ενώσουμε με το ι, να δούμε πώς Ακούγονται, πώς φωνάζουν. Τ και Ι, μας κάνει τ ή τί. Πολύ ωραία! Π και Π ή πι. Πολύ ωραία! Σ και Ι. Σι, λοιπόν, Και Κ και Ι χι, κι, ν, και η, ν, η, νι, λοιπόν, και τέλος, ρ, και η, ρ, Πολύ ωραία! Τώρα πάμε να δούμε στο βιβλιαράκι μας, στη σελίδα 40, την εικόνα που έχει το βιβλίο μας. Για κοιτάξτε την εδώ, προσεκτικά που σας την έχω βάλει εδώ. Θέλω να την κοιτάξετε προσεκτικά και να μου πείτε. Θυμάστε που σας έχω πει, εγώ σας ακούω, έτσι, μπορεί να είστε στο σπίτι, αλλά σας ακούω. Ποιο βλέπουμε στην εικόνα, ποιοι είναι αυτοί, κάποια γνωστά μας πρόσωπα. Ποιοι είναι, είναι η Ιωάννα και ο παππούς της. Και ποια ζωάκια βλέπουμε εδώ πέρα που είχαμε συναντήσει. Τη φίλη μας τη γάτα που είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα και τον πολύ Παπαγάλο, Πολύχρωμος παπαγάλος. Τι άλλο μπορούμε να δούμε στην εικόνα, πού βρίσκονται ε, οι δύο ήρωές μας. Βρίσκονται στο σαλόνι. Πολύ ωραία! Και τι υπάρχει στο σαλόνι. Υπάρχει ένας καναπές, ένα ψάθινο καπέλο, ένα χαλί, μία βιβλιοθήκη και πάνω ένα κόκκινο βιβλίο. Πολύ ωραία! Είσαστε πολύ καλοί. Μου τα είπατε όλα. Τώρα θέλω να πάμε και να μου πείτε από την εικόνα λεξούλες που έχουν μέσα το Ι. Α, ξεχάστηκα! Πριν κάνουμε αυτό, θέλω να σας πω ένα μυστικό. Το οποίο δεν θέλω να το ξεχάσετε αυτό το μυστικό. Γιατί θα το συναντήσουμε και αργότερα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε και άλλα ι". Θέλω να σας πω το μυστικό ποιο είναι. Ότι όταν οι λεξούλες έχουν μπροστά τη λεξούλα το, και τελειώνω στο τέλος σε ι". το "-ι", αυτό είναι πάντα το ή το μπαστουνάκι. Δηλαδή, έχω, να πούμε, μερικές λεξούλες που έχουμε μάθει μέχρι στις Το καπάκι. Θα το γράψω με το "-ι", το μπαστουνάκι. Έχει μπροστά το "-το". Το παλάτι. Είχαμε μάθει έχει μπροστά το το, το ή το μπαστούνάκι στο τέλος. Το καναρίνι. Συγγνώμη, ξεχάστηκα, δεν το έγραψα με το πράσινο. Στο τέλος. Έχει κι άλλο, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε το τελευταίο τώρα. Μετά άλλο, τι φώναζε. Πεπόνι, πεπόνι, το θυμάστε. Το πεπόνι. και εδώ τώρα το το Και για να θυμηθώ ακόμα μία, τον κύριο με το κόκκινο, το σακάκι, πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν το ξεχνάμε. Όταν μπροστά από μια λεξούλα πάει η λεξούλα το, το τελευταίο ή θα γραφτεί πάντα με το ή το μπαστούνάκι, το ή του υποπόταμου. Τώρα λοιπόν ας δούμε τις λεξούλες από το κείμενο που έχουν το ή. Λοιπόν, για να δούμε η φίλη μας η, η Ιωάννα. Η, η Ιωάννα. Η Ιωάννα, το κυκλώνω το Ι. Πού βρίσκονται μέσα στο σαλόνι. Πολύ ωραία. Το σαλόνι. Ο κανόνας που είπαμε, το μυστικό, επειδή έχει μπροστά το το, στο τέλος θα γραφτεί με το Ι το γράψω και θα το κυκλώσω, δεν το γράψω Λοιπόν, και για να βρούμε καμία άλλη λεξούλα, βρείτε μου με τα, τα χρώματα που έχουμε μάθει, έτσι. Δείτε τα χρώματα, μήπως έχουμε κανένα. Το κόκκινο. Πολύ ωραία. Το κόκκινο. Και άλλο ένα χρώμα βρείτε μου, έτσι, γιατί είναι με τα χρωματάκια που έχουμε. Το κίτρινο. Πολύ ωραία. Τα κυκλώνα. Δύο ή e εδώ. Λοιπόν, τώρα θέλω να βρούμε και εμείς μερικές δικές μας λεξούλες. Ας βρούμε μία λεξούλα που αρχίζει από Ι. E. Ποια είπαμε είναι. Είπαμε ότι είναι το Ι e του υποπόταμου. Πολύ ωραία. Ο υποπόταμος, λοιπόν, γράφεται με το Ι e, το μπαστούνάκι. Το κυκλώνει το ρη. Άλλη λεξούλα. Mm. Το πατίνι. Πολύ σωστά. Και έχει και δύο αυτό. Στο τέλος, επειδή έχει μπροστά το το. Και στη μέση. Άλλη λεξούλα για σκεφτείτε. Το αλάτι. Ένα παλάτι από αλάτι που λέγαμε όταν μάθαμε το πού το κυκλώνω και αυτό. να πούμε άλλη μία. το καλάμι. μπράβο, σας ξέρετε πολλές λεξούλες βλέπω. το γράφω και το κυκλώνω. πάμε τώρα λοιπόν να τις διαβάσουμε μαζί. η Ιωάννα. το σαλόνι. το κόκκινο. το κίτρινο ο υποπόταμος, πολύ μεγάλη λεξούλα, το πατίνι, το αλάτι και το καλάμι. Λοιπόν, τώρα που γράψαμε και τις λεξούλες που έχουν μέσα το «Η», θα πάμε να διαβάσουμε το μάθημά μας. Θα το διαβάσω εγώ μία φορά δυνατά και αργά και μετά θα διαβάσω μία δεύτερη φορά το κομματάκι που είναι σκιασμένο με γαλάζιο και σας που είναι η ανάγνωσή σας, εντάξει, που μπορείτε να τη διαβάσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάω εγώ να τα διαβάσω πρώτα όλοι. Ιστορίες. Παππού, παππού, πες μια ιστορία. Τι ιστορία, Ιωάννα. Μια ιστορία με υπότες. Όχι την ιστορία με τον υποπόταμο. Μια φορά ένας υποπόταμος. Αυτό ήταν το μάθημά μας. Πάμε να τη διαβάσουμε και μια φορά αυτό που είναι ανάγνωση. Θα κάνω εγώ από κάτω τις αγκαλίτσες για να σας βοηθούν να τη διαβάσετε, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω. Πες μια, πάει όλο μαζί αυτό, ιστορία. Τι ιστορία η Ιωάννα μια ιστορία με υποτές. Όχι την ιστορία με τον υποπόταμο. Διαβάσω μια φορά και κανονικά. Πες μια ιστορία τι ιστορία, Ιωάννα, μια ιστορία με υπότες, όχι την ιστορία με τον υποπόταμο. Mm. Αυτή είναι η ανάγνωσή μας, θα τη διαβάσετε κι εσείς πολλές φορές στο σπίτι, μέχρι να τη λέτε έτσι γρήγορα και ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε πάλι την πράσινη ξύλομπογιά και θα πάμε... Ω, ξεχάστηκα! Πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσουμε το κείμενο. Το ξέχασα, παιδιά, καλά που μου το θυμήσατε. Λοιπόν, θα σας κάνω ερωτήσεις από το κείμενο και θα μου απαντήσετε. Ξεκινώ. Τι ζητά η Ιωάννα από τον παππού τη, Η Ιωάννα ζητάει στον παππού της να της πει μια ιστορία. Τι ιστορία θέλει η Ιωάννα, με υπότες. Όχι, θέλει την ιστορία με τον υποπόταμο. Και ο παππούς ξεκινάει να της διηγείται την ιστορία. Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρετε την πράσινη ξυλομπογιά... και να ξεκινήσουμε, λεξούλα-λεξούλα προσεκτικά, να κυκλώνουμε τα ή στο κείμενό μας. Ξεκινάμε! Δεν ξεχνώ και στον τίτλο, εντάξει! Ιστορίες. Πρώτο Ι. Ιστορίες. Παππού, παππού, ούτε βλέπω ούτε ακούω Ι. Πες μηνιά. Μ, κάτι άκουσα και κάτι είδα εδώ ιστορία. Δύο είδα εδώ. Τι! Ακούω. Η". Ιστορία. Η Ιωάννα. Μια. Η, η. Ιστορία. Με. Υπότες. Όχι. Την ιστορία. Με τον υποπόταμο. Μια φορά, πάλι το μια, ένας υποπόταμος. Τα κυκλώσαμε πολύ ωραία όλα τα ή που έχουμε στο μάθημά μας. Θέλω τώρα να πάρετε την μπλε, να πάρω και εγώ το μπλε μου, το μαρκαδόρο, γιατί κάτω το μαύρο, την μπλε ξυλομπογιά και να πάμε να υπογραμμίσουμε τα σημαδάκια του κειμένου, που μας βοηθούν στο πώς να διαβάζουμε, να διαβάζουμε πιο όμορφα. Ξεκινάω. Πάλι. Παύλα διαλόγου. Μία παύλα διαλόγου, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Παύλα διαλόγου τη βάζω όταν ξεκινάει να μιλάει κάποιος. Και κάθε φορά που αλλάζει το πρόσωπο, βάζουμε ξανά την παύλα. Λοιπόν, κόμμα. Ένα εδώ. Βρίσκω κι άλλο εδώ. Ξέχασα κανένα, Α, κι άλλο ένα εδώ. Πολύ ωραία! Το κόμμα τι κάνει, είναι ένα σημαδάκι που σταματάμε λίγο μέσα στην πρόταση... και παίρνουμε μια μικρή-μικρή ανασούλα. Εντάξει! Λοιπόν... Παππού! Θαυμαστικό! Τι κάνουμε όταν βλέπουμε θαυμαστικό, αλλάζουμε τον τόνο, δίνουμε έναν ενθουσιασμό. Μία έκπληξη μπορεί να δείχνει το θαυμαστικό. Ή και θυμώ καμιά φορά και πόνο. Πολύ ωραία. Πες μια ιστορία, τελεία, τέλος της πρότασης πάντα βάζουμε τελεία και εδώ. Και τι κάνουμε στην τελεία, σταματούμε και παίρνουμε μία βαθιά ανάσα για να συνεχίσουμε να διαβάζουμε. Για να ακούγεται ωραία. Λοιπόν, τι ιστορία, Ιωαννά! Αυτό είναι το ερωτηματικό. Μπαίνει στο τέλος, έχουμε κι άλλο εδώ, της πρότασης που ρωτάει. Και αλλάζουμε και τον, τίνο, τον τόνο της φωνής μας. Να ακουστεί ότι ρωτάμε, τι ιστορία, Ιωαννά! Άμα λέγαμε, τι ιστορία, Ιωάννα, θα καταλάβουν ότι ρωτάμε, όχι. Και έχουμε άλλο ένα τελευταίο σημαδάκι, το οποίο το συναντούμε πρώτη φορά σήμερα, που είναι αυτές οι τρεις τελίτσες. Είναι λίγο δύσκολη λέξη, πώς λέγονται αυτο, λέγεται αυτό το σημαδάκι. Αλλά θα σας το πω, λέγεται αποσιοποιητικά. Αυτές τις τρεις τελίτσες τις βάζουμε στη θέση από κάτι που δεν θέλουμε να πούμε. Γι' αυτό λέμε το αποσιοπούμε. Δεν το λέμε αποσιοποιητικά. Θα τα συναντήσουμε και αργότερα πολλές φορές. Βρήκαμε, λοιπόν, και τα σημαδάκια μας. Το μάθημα θα το κάνουμε ωραία ανάγνωση και πάμε τώρα να δούμε ε, παρακάτω. Στο διαδραστικό βιβλίο θα πάμε τώρα. Λοιπόν, ήρθαμε στο διαδραστικό βιβλίο. Εδώ βλέπετε, έχει ένα σημαδάκι με ένα βελάκι. Μπορείτε να το βάλετε μετά εσείς στο σπίτι σας και να δείτε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Τώρα όμω δεν προλαβαίνουμε εμεί να το κάνουμε. Οπότε θα πάμε να κάνουμε τι δραστηριότητε από κάτω που είναι μετά puzzle. Ξεκινάμε την πρώτη δραστηριότητα. Λοιπόν, τι μα λέει αυτή. Τι διαβάζει ο παπαγάλο, σύρε με το ποντίκι σου και, και συμπλήρωσε τα ή που λείπουν. Διάβασε και μάθε. Λοιπόν, με ποιο θα ξεκινήσω, μπορώ να βάλω το μικρό. Ποτέ, όταν ξεκινάει η πρότασή μου, ξεκινάω με το κεφαλαίο. Παίρνω με το ποντίκι, το πατάω και το κρατάω πατημένο μέχρι να το πάω εκεί που θέλω. Ιστορίες, ιστορίες, το είμαι τον τόνο μου λείπει Με υπότες, το ή. Πολύ ωραία, μπράβο, σωστά μας λέει εδώ. Ας κάνουμε τώρα και την άλλη δραστηριότητα που έχει δίπλα. Εδώ έχει δύο μας έχει. Λοιπόν, τι τρώει ο παπαγάλος. Σύρε με το ποντίκι σου και βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά. Διάβασε και μάθε. Τι κρατάει, για κοιτάξτε το. Μοιάζει με μπάλα, αλλά δεν είναι. Δεν την τρώμε την μπάλα. Είναι ένα πεπόνι. Πολύ ωραία. Πατάω το γραμματάκι που θέλω, το κρατάω πατημένο και ξεκινάω. Το κεφαλαίο θα πάει στην αρχή. Δεν μπορώ να το βάλω μέσα στη μέση της λέξης. Ποτέ. Εντάξει, το θυμόμαστε αυτό. Πε, πο, π, και ο, νι, ν, και η, πεπόνι, μπράβο, σωστά μας λέει εδώ. Ας πάμε τώρα παρακάτω να δούμε και το τραγουδάκι που έχει. Είπαμε, τα τραγουδάκια μπορείτε να τα βρείτε και αυτά στο διαδίκτυο, εντάξει. Όση ώρα εγώ το διαβάζω, θέλω κι εσείς να κυκλώνετε με την πράσινη ξυλομπογιά σας τα Ι. Εντάξει, πάμε. Υποπόταμε, πού πας, πάω μέχρι το ποτάμι για να φάω ένα καλάμι. Και τι έχεις στο σακί ένα κόκκινο κουτί. Εδώ βλέπετε σε αυτό το τραγουδάκι. Μας έχει και κάτι που είναι σκιασμένο μπλε. Τα σκιασμένα με μπλε, τι έχουμε πει ότι τα έχουμε πάντα. Ανάγνωση. Να το γράψουμε και αυτό στον πίνακα και να το διαβάσουμε με τις αγκαλίτσες από κάτω. Για να πάμε να το γράψουμε και τι έχεις. Το έχουμε μάθει το έχει, το διαβάζουμε όλο μαζί. Στο σακί ερωτηματικό. Ρωτάει, είπαμε. Λοιπόν, για να το διαβάζουμε με τις αγκαλίτες πάλι. Και το έχουμε μάθει, το διαβάζουμε όλο μαζί. Τι έχεις. Όλο μαζί. Δεν το έχουμε μάθει όλα από εδώ. Στο σακί. Όλο μαζί. Και τι έχει στο σακί. Μαζί με αυτό λοιπόν έχουμε ανάγνωση και αυτή την προτασούλα. Τώρα που τελειώσαμε με το βιβλίο του μαθητή, θα πάμε στο τετράδιο εργασιών. Στο λεπτό. Γι' αυτό θέλω να ανοίξετε κι εσείς το βιβλιαράκι σας στη σελίδα 34. Το βιβλίο και να πάμε να δούμε τις εικονίτσες που έχει. Σας τις έχω εγώ και εδώ. Λοιπόν, έχει τρεις εικονίτσες. Τι μας δείχνει η πρώτη εικόνα? Μας δείχνει ένα βιβλίο, το εξώφυλλο ενός εικονογραφημένου βιβλίου. Η δεύτερη εικόνα είναι μία ταμπέλα που μας δείχνει ότι μπήκαμε στην πόλη Τρίπολη, τη βρισκόμαστε στην Τρίπολη. Και η τελευταία είναι και αυτή μια ταμπέλα ενός καταστήματος. Τι καταστήματος? Ενός ηχθιοπολίου, δηλαδή ενός ψαράδικου που πουλάει ψάρια. Το καταλάβαμε από την εικονίτσα, από το ψαράκι. Θέλω να βρούμε και να κυκλώσουμε μαζί τα ή που συναντάμε στις εικόνες. Λοιπόν, ο δοντογιατρός λέει υπόλοιτος υποπόταμος. Τα βρήκατε τα τρία, τα τέσσερα ή με συγχωρείτε, τρία είναι, ή που έχει η εικόνα αυτή. Τα κυκλώσατε. Μπράβο σας. Πάμε δίπλα. Τρίπολη. Ακούω δύο, αλλά το ένα είναι το ή που εχει εικονα αυτη τα κυκλωσατε μπραβο σας παμε διπλα τριπολη ακουω δυο αλλα το ενα ειναι το η που μαθαμε τον μπαστουνάκι του υποπόταμου σήμερα. Και κυκλώνω μόνο αυτό. Ιχθιοπολίων. Εδώ ξεκινάει με ή και άλλο ένα προς το τέλος. Ευάγγελου, γιώτα, μάλλον Ιωάννης θα είναι ο μπαμπάς του, μαυροκέφαλου. Αυτά τα είτα τα κυκλώσαμε όλοι. Πάμε τώρα να δούμε την άσκηση 1. Γράψε ή κεφαλαίο και ή μικρό όπως εγώ. Όμως εδώ δεν έχουμε πολύ χρόνο να το κάνουμε τώρα και αυτό θα το κάνετε εσείς τελειώνοντας το μάθημά μας στο σπίτι. Θα θυμάστε όμως τη φορά, ε! Ξεκινάω το ή το κεφαλαίο από πάνω προς τα κάτω. Και το ή το μπαστονάκι από τη μέση της γραμμής Ξεκινάω λίγο πριν φτάσω, το γυρνάω και το κάνω μπαστουνάκι. Θέλω να τα κάνετε πολύ όμορφα στο σπίτι και να είναι το ένα κάτω από το άλλο. Και να ακουμπάνε στις γραμμούλες, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πάζλ μας. Ποια λεξούλα γράφει το πάζλ. Για κοιτάξτε την. Ιστορία. Πολύ ωραία. Για να δούμε να τη χωρίσουμε με παλαμάκια σε φωνούλες. Πάμε μαζί. Ιστορία. Α, μπράβο σας. Και τώρα γραμματάκι, γραμματάκι. Ι, σ, τ, ο, ρ, ι και α. Πολύ ωραία. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Βλέπω τα έχετε μάθει τα γραμματάκια τέλεια. Λοιπόν, επόμενη άσκηση, άσκηση 2 στη σελίδα 35. Τι μας λέει να κάνουμε αυτή η άσκηση. Δια... σα διαβάζω. Σε κάθε σειρά βάλε σε κύκλο τη λέξη που έχει η η πρώτη σειρά τι μας έχει έναν υποπόταμο και έναν ελέφαντα ποια έχει μέσα το η ο υποπόταμος τον κυκλώνω στη δεύτερη σειρά που είναι υπογραμμισμένη με κόκκινο έχει ένα δάσος και ένα ποτάμι ποια έχει η το ποτάμι πολύ ωραία και στην τρίτη σειρά που είναι υπογραμμισμένη με πράσινο, έχει τα κόκαλα και τα καλάμια. Τα καλάμια έχουν μέσα ή. τι τελειώσαμε και την άσκηση 2. Στην άσκηση 3. Πρέπει να γράψουμε τώρα με τη σειρά τις λέξεις που βάλαμε σε κύκλο. Θα μάθεις τι ιστορία είπε ο παππούς στην Ιωάννα. Δηλαδή, από την άσκηση 2, κοιτάμε από πάνω και βλέπουμε ποιες λεξούλες υπογραμ... ε, κυκλώσαμε, αυτές που έχουν ή, και τις βάζουμε με τη σειρά. Όπου λέει 1, βάζω τη λεξούλα που υπογραμμίσαμε στη γραμμούλα 1, στο 2 τη λεξούλα που υπογραμμίσαμε στη γραμμούλα 2 και στο 3 αυτή που υπογραμμίσαμε στη γραμμούλα 3. Λοιπόν, ποια υπογραμμίσαμε στη λεξούλα, στην ε, γραμμούλα 1, υποπόταμος. Ο υποπόταμος. Το γράφουμε εδώ. Ζει στο... Τι είχαμε υπογραμμίσει, ποτάμι και τρώει μια Πολύ ωραία. Άλλες δύο σκησούλες και τελειώσαμε. Τέσσερα η άσκηση. Τι κρύβει ο υποπόταμος μέσα στο κουτί. Γράψε τα γράμματα στη σειρά, βάλε τόνο στη λέξη και διάβασε. Κρύβει ένα... Τι είναι αυτό που μας δείχνει δίπλα, Mm, ένα πολύ νόστιμο φρούτο του καλοκαιριού, ένα πεπόνι για να πάμε να γράψουμε τη λεξούλα γραμματάκι γραμματάκι, π, -ε, π και ε, πο, π και ο, νι, ν και η. και πού φωνάζει δυνατά η λεξούλα πεπόνι; Πεπόνι στο ο, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα είπαμε, η τελευταία άσκηση, γράφουμε ό,τι έχουμε γράψει και στη 4. Οπότε, λέει, μάθε να γράψει σωστά τι κρύβει ο υποπόταμος μέσα στο κουτί. Ένα πεπόνι. Και αυτή είναι και η ορθογραφία μας. Πρέπει να μάθουμε να γράψουμε μέσα σωστά την πρωτεσούλα, ένα πεπόνι. Δεν ξεχνάω. Ξεκινάω με κεφαλαίο και στο τέλος δεν ξεχνάω να βάλω την τη, τη τελεία μου. Κάναμε και το τετράδιο εργασιών, τελειώσαμε λοιπόν σήμερα το μάθημά μας. Και τώρα που τελείωσε λοιπόν και το εργασίο, τελειώσαμε και το βιβλίο, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι τα πήγατε θαυμάσια! Και πιστεύω ότι περάσατε και όμορφα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με το επόμενό μας γραμματάκι. Σας χαιρετώ, γεια σας!